Καλημέρα βρε παιδιά, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο που εμφανίστηκε από εχθές και σήμερα έγινε ακόμα πιο έντονος, γι' αυτό και βάλαμε μια ωραία οδοντόκρεμα, μπας και σωθούμε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα είναι Κυριακούλα και σήμερα γιορτάζει πολλοί κόσμος από ό,τι κατάλαβα, γιατί ακούω πολύ φασαρία τριγύρω μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε, Άγγελε, Μιχαήλ και όλοι εσείς τέλος πάντων που γιορτάζετε. Σήμερα μπήκα στο ίντερνετ και είδα και γίνεται χαμός από τα άτομα που γιορτάζουν και από τα ονόματα. Όλοι εσείς γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά. Λέτε, λέω και να κάνω και ένα μακιγιά σήμερα για να μην είμαι αυτό το τέρας σε όλο το vlog και για να μην έχω και την ψυχολογία μου πεσμένη βλέποντάς με κάθε μέρα έτσι. Οπότε σήμερα λέω να κάνω τον ποτέ μου, να βαφτώ, να περιποιηθώ για να είμαστε όμορφα και ωραίες για τον εαυτό μας και για την ψυχολογία μας. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αρχικά να βάλω την κρέμα γιατί δεν έχω βάλει καθόλου. Πλήθηκα, όλα καλά. Είχα παρεκκλεί και κάτι πραγματάκια από. Από τα κλεβερίστα, ένα πράγμα που είναι για το πρόσωπο και καλά για την ακμή και θέλω να το δοκιμάσω, δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό, αλλά το είδα και το διαφήμισα πάρα πολύ στη σελίδα του στο Instagram και φαντάστηκα ότι για να το διαφημίζω τόσο πολύ τα άλλα κορίτσια πρέπει να πει ότι κάτι καλό θα είναι. Και τόλμησα να το πάρω γιατί είχε πάρα πολύ καλή τιμή. Είχε έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά εγώ χθες μπόρεσα να καταφέρω να πάω τώρα με την καρατίνα και με όλα αυτά. Πήγα τα πήρα και θα το ανοίξω σήμερα μαζί σας για να τα δούμε παρέα και πήρα κάτι άλλο καλλιτικά πάρα πολύ ωραία από MUA. Θα σας τα δείξω και αυτά, αλλά θα τα χρησιμοποιήσω σε κάποιο άλλο βίντεο που θα κάνω μακιγιάζ για να γίνεται ακριβώς επειδή μου τα πράγματα, τα προϊόντα που πήρα και αν σας αρέσουν και αν μου αρέσουν για να τα συζητήσουμε και παρέα έτσι όπως κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτό εδώ το κολόσπυρο, το υπέροχο, το οποίο έχω βάλει οδοντόκρεμα, αλλά πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να δω τι έχει γίνει όση ώρα το έχω αυτό εδώ για να μπορώ να κάνω το μακιγιάζ μου και να μην είμαι έτσι. Τα λέμε σε λιγάκι. Και τώρα πια έχω γίνει άνθρωπος, εντάξει, φαίνομαι. Πάμε να φάμε πρωινούλι. Ενός λεπτού σιγή για όλους εσάς που φοβάστε τον κορονοϊό, τον πιστεύετε και ψεκάζεστε κάθε μέρα. Η κατάσταση είναι έτσι. Οπωσδήποτε οι μάσκες εδώ πέρα, εδώ που είναι τα κλειδιά και όλα αυτά. Αυτά πάντα, μαντιλάκια. Και εδώ τα δηματάκια που σας είπα κορίτσια και θα τα ανοίξουμε παρέα. Για πάμε να δούμε. Χαίρετε! Τι έγινε! Ψεκάζω, με βέβαια. Φτιάξαμε τα πράσα. Ναι. Ψέκασε. Τι, δεν έφερες τίποτα σήμερα? Σήμερα, χθες έφερα όμως ένα κουτάκι να τα λέμε όλα. Τα λέμε. Να ρίσκουν για την πόρτα εγώ όπως είναι και νομίζω πήγε πολύ ώρα. Τους ή άλλους δεν πάμε για πουθενά. Έτσι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως καραντίνα ξεκαραντίνα, είχαμε αρκετή δουλίτσα. Καλό είναι αυτό. Αυτά. Μάλιστα. Και θα κάνουμε στη συσκευασία. Θα κάνουμε στη συσκευασία τα καρύδια που καθαρίσαμε χθες. Φρέσκα. Ναι, έχω κάνει και πληγές στον δεξί εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Σαν να μεγαζούν σε γάτα. Εχθές καθαρίσαμε όλα αυτά εδώ. Τη δουλειά κάνει τον αφέντη. Χορηγία της μητέρας. Και ο αφέντης κάνει τη δουλειά, όπως θες πες το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα πρέπει να τα κάνουμε συσκευασία. Πήρε σακουλές. Πήρατε. Α, ωραία. Οπότε έχουμε και για σήμερα δουλίτσα. Εννοείται. Τι ωραία που ήρθες, γράφεις πάρα πολύ ωραία. Εγώ το έχω ψεκάσει, οπότε δεν φοβάμαι. Ουσιαστικά εγώ έχω πάρει αυτή εδώ την μπουκλιέρα και μου κάναν δώρο αυτήν εδώ την νησιωτική και πήρα αυτήν εδώ αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο βοηθάει στην αφαίρεση για σημάδια, από πανάδες, από σπυράκια, γενικότερα οτιδήποτε έτσι έχουμε κακό σμίγμα στο πρόσωπό μας, θα το δοκιμάσω, δεν ξέρω αν είναι καλό, ήταν πολύ οικονομικό πάντως και μου έκανε εντύπωση και από MUA είχα πάρει αυτά εδώ. Είναι μία μάσκαρα, θα δοκιμάσω, γιατί αγαπώ έρωτο και δεν αλλάζω συχνά. Ένα μολύβι ματιών, αυτή τη φορά μολύβι ματιών μαύρο. Αυτό εδώ το μολύβια φρύδια στο χρώμα μου και δύο μολύβια χιλιών σε νιούντ, έτσι, καφέ, κοραλομπές από χρώσεις που αγαπώ. Αυτά.
μπήκε κανείς εχθές στο live της Νατάσας, γράψτε μου από κάτω. Να τα λέμε και από εκεί, βρε παιδιά. Και τώρα θα κάνω τις μπουκλές μου, ετοιμαστώ γιατί γίνεται η πεθερά μου και θα πάμε να τις κάνουμε έτσι μια μίνι εκπληξούλα οι δυο μας. Ένα απλό ζωάκι. Πολύ συχνό να συναντάς ένα άλογο στον δρόμο, ε. Ο Λάζαρος με τη Σοφία έρχεται. Έχουμε φέρει την τούρτα και τραγουδάμε. Ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά. Πείτε καλέ. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Μεγάλη. Παντού να σκορπίζεις, τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Κάνε μια ευχούλα. Έλα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά, Ελένη. Έλα, φυλάκι θέλει. Εσύ δώσ' την φυλάκι. Έτσι, να σας χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, πια. Είναι θήκη για μπισκοτάκια, αλλά... Όχι, για μία. Εσύ μπορείς να βάλεις τη θέση μας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Και έχει μέσα και έκπληξη. Θα πάμε και τσουρέκι! Αυτό μπορείς να το αφήσεις για τα μωράκια αύριο. Βεβαίως, εννοείται. Άμα δεν τα φάει ο Λίκος. Όχι, δεν έχει, έχει λίκο. Τούρτα. Εγώ πήρα δεν τούρτα άσπρη. Που δεν έχει λίκο. Πολύ ωραίο, ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θυμόμουν και λέω, το Facebook αυτή έχει 9 του μηνός, στη ζωή της όμως ήταν διαφορετικά, το θυμάμαι που το σχολίαζες και έλεγες. Ναι. Και ήρθε Λάζα τέλος πάντων και λέω, άντε πάμε να τις κάνουμε. Να μην κάνετε έκπληξη. Άμα ήξερα, θα σας περίμενα. Δεν πειράζει, εσύ ξέρεις τώρα να μας ετοιμάσεις στα γρήγορα. Ναι, πάμε. Επιστρέψαμε και τώρα έχει πάει ο Ζήκος για έτσι, σωματική άσκηση με κάτι φίλους εδώ κοντά, με μάσκες και με πάντα προστασία, γιατί είμαι πολύ αυστηρή μαζί του. Γιατί πρέπει να προστατευόμαστε όλοι μας. Και εγώ θα ασχοληθώ λίγο με τα καρύδια που σας δείξαμε ότι καθαρίσαμε χθες. Θα τα βάλω έτσι στις συσκευασίες για να τα βάλουμε στην κατάψυξη. Και κάποια θα τα κρατήσουμε εκτός ψυγείου και κατάψυξη για να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι να τρώμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά είναι τα καρύδια. Όλο αυτό εδώ θα τα βάλω εδώ μέσα και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη. Πάλι καλά λέω, γιατί μας έδωσε δουλειά ο πεθερός και η πεθερά, ασχολούμαστε με κάτι μέσα στην καραντίνα. Τουλάχιστον αυτές τις δυο μέρες ασχοληθήκαμε με τα καρύδια. Αύριο μεθαύριο κάτι άλλο θα βρούμε να κάνουμε. Εγώ ούτως ή άλλως έχω δουλειά ακόμη στον υπολογιστή. Έχω να παραδώσω, δίνω τις δουλειές και τις φωτογραφίες μου μέσω email πλέον, αναγκαστικά. Θα καθυστερήσω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει η καραντίνα. Μας είπαν ένα μήνα, μπορεί να μας κρατήσουν και όλες τις διακοπές των Χριστουγέννων και δεν ξέρουμε κι εμείς πότε. Μπορεί και όλο το χειμώνα, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά, ούτε εσείς να σκέφτεστε αρνητικά. Να σκέφτεστε ότι όλα θα πάνε καλά, είτε θα μας κρατήσουν όλο το Χριστούγεννα, είτε όχι. Να σκέφτεστε ότι είστε υγιείς και ότι δεν έχετε περάσει τίποτα και δεν σας άκυξε καθόλου αυτός ο ιός. Και είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Αυτό να σκέφτεστε μόνο. Είτε είστε σπίτι, είτε είστε έξω, είτε δουλεύετε, να προσέχετε και να είστε πάντα καλά. Έγιναν αυτές εδώ οι σακούλες, μέσα σε 6 λεπτά τα έκανα. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 και ένα κόπο έκανα ο Λάζαρος 6 σακούλες καρύδια. Δεν ξέρω τώρα όλα μαζί συνολικά πόσα κιλά είναι, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, τον πεθερό και την πεθερά. Να είστε καλά, πάντα τέτοια, να μας φαίνεται για να έχουμε ένα τρόμο. Ευχαριστούμε. Τι καλά όταν έχεις πεθερούς και πεθερές που σε σκέφτονται και σκέφτονται για τα παιδιά τους και τις νύφες τους και μας στέλνουν πάντα πράγματα. Το λέω και εδώ.
και να μην έχουν παράπονο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εννοείται τους γονείς μας πάντα, όλοι αυτοί που μας αγαπάνε και μας φροντίζουν και το δείχνουν έτσι έμπρακτα με τις πράξεις τους και με τα πράγματα που μας δίνουν, είτε αυτά είναι προϊόντα, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι λεφτά, ό,τι και είναι αυτό, ευπρόσδεκτο είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να φάω μια κουβερτούρα τώρα για απογευματινό. Ένα τσάκι υγιεινά και ίσως να φάω κάποιο έτσι ξηροκάρπι με λίγα cranberries και λίγα καρύδια και αμύγδαλα. Το θερμόμετρο εκεί, ναι βέβαια, κάθε μέρα μετράω τη θερμοκρασία μου, δεν ξέρω γιατί, έτσι απλά. Θέλω να μου πείτε, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο, εσείς οι συνδρομητές αυτού εδώ του καναλιού, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε όλο αυτόν τον καιρό, πώς είστε ρε παιδί μου, πώς νιώθετε που υπάρχει όλο αυτό και θα είμαστε ξανά σε καραντίνα, είστε έτοιμοι ψυχολογικά, πώς ήταν την πρώτη φορά, το περάσετε λάο ή ήσταν λίγο έτσι έτοιμοι το τρελάδικο μετά. Επίσης, αν είχατε κάποιο κρούσμα μέσα στην οικογένεια, αν πιστεύετε ή αν δεν πιστεύετε σε όλο αυτό, πού θα καταλήξει, ποιο είναι το κέρδος γενικότερα παγκοσμίως, τι θέλουν να κερδίσουν και τι θέλουν να κάνουν πέρα με αυτό τον ιό και για ποιο λόγο τον χάλουν στη φορά αυτό τον ιό και, και που ξέρουμε τι θα είναι αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει, αν θα βγάλουν κι άλλους ιούς τέτοιους παρόμοιους, μέχρι να μειωθεί στο φούλο πληθυσμός και να φτάσει στο τι, στο μηδέν, να γίνει το τίποτα. Δεν ξέρω, για γράψτε μου, έτσι έχω κάποιες σκέψεις κι εγώ και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας γνώμη και να τα πούμε έτσι στα σχόλια για αυτό το θέμα. Κάτσε εκεί. Δεν τσάκωσα. Παρέφτω. Σιγουρτάκι, με σιγουρωτή. Μ' αρέσει να τρώμε γυμνά και έριξε τα παιδιά ότι εγώ θα φάω μια κουβερτούρα. Τελικά εδώ σπόρια, στήκε. Δεν πρέπει να ξέρω αυτά πότε είχα πάρει, ούτε ξέρω. Ακόμα όταν δεν είχαμε καραντίνες και περιμέναμε κόσμο. Καλά. Μου πιάσανε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Κανείς δεν ήρθε, εγώ δεν πειράζει, θα πάμε εμείς. Θες να το κάνεις πρώτος εσύ, να σε το πειραματώζω μου. Βάσε. Ε, το κάνουμε. Σου μιλάω. Τι. Να κάνουμε αυτό εδώ. Ναι, το κάνουμε. Είναι καθαρισμό προσώπου. Ναι, τι καλά, πάμε. Το κάνουμε. Ναι. Τέλει. Βρήκα πειραματόζω. Εντάξει λοιπόν, μη μου μιλάς. Ναι, μη κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μάλιστα. Θα φτιάξω τώρα μια μάσκα για το σώμα, ένα peeling σώματος. Με καφέ φίλτρο λοιπόν που λέτε και λίγο ελαιόλαδο. Τόσο απλό και οικονομικό και καλό. Ε, συμφωνείς? Συμφωνώ. Πάνω για να ετοιμάσω έτσι κάποια πλάνα από το vlog που έχω τραβήξει μέχρι στιγμής. Έχει πάει ήδη η ώρα 8.30, οπότε δεν θα συμβούν και πάρα πολλά πράγματα από εδώ και έπειτα. Θα κάνω ένα ντους τώρα και έτσι λεκάκι θα ξαναεπανέλθω για να σας κλείσω αυτό εδώ το vlog. Αυτά. Ακόμα περνάω όλα τα αρχεία στον υπολογιστή για να ετοιμάσω το βίντεο. Έχει πάει η ώρα 9 παρα 10 και ακόμα δεν έχω πει για ντους. Και σήμερα ξεκινάει και το voice, έτσι. Και διακούλα σήμερα, δεν το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν παιδάκια, σας αφήνω, σας χαιρετώ, σας καληνυχτώ. Έχει πάει ήδη 9 η ώρα, οπότε εδώ το βόη μαζί με τον Λατζίκο, θα κάθομαι εγώ να ξεκουραστούμε και όταν θα κοιμηθούμε, οπότε δεν έχει κάτι από σπουδαίο αυτή εδώ η μέρα. Οπότε σας κλείνω κάπου εδώ, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε μου αν σας άρεσε, θα περιμένω τα σχόλιά σας εννοείται, πάρα τα περιμένω. Άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε ότι δείχνετε την αγάπη σας, κάνοντας like στο βίντεο μου, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου, πάτε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις, γιατί πλέον με το YouTube έχει παίξει λίγο αλγόριθμος και δεν πολύ εμφανίζονται τα βίντεο μου για κάποιο λόγο και έχει πέσει λίγο. Οι προβολές και το κανάλι γενικότερα. Οπότε θέλω να στηρίξετε σε εννοείται σε όλο αυτό. Σας χαιρετώ, σας περιμένω και στο Instagram, τα λέμε και από εκεί. Πολλά πολλά φιλάκια, να περνάτε super duper τέλεια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μουα, bye! Αν μ' αγαπούσες, θα ήταν οι μέρες μας γιορτές. Θα με κρατούσες σ' όλες τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα μπορούσες τα όνειρά μου σαν τσιγκάνα να τα καίς. Αν μ' αγαπούσες θα σου το άλλο μου μισό. Δεν θα είχα λόγο τις αναμνήσεις να μίζω. Για σένα νιώθω μια πίκρα μόνο που την έκανες θυμό.